η Εκκλησία έχει συγκεκριμένη άποψη για το τι είναι θαύμα, που τη συνδέει πάντα με συγκεκριμένα γεγονότα της ζωής του Κυρίου, την Ανάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα, ένα μικρό μέρος έχει το Άγιο Φως που βγαίνει κάθε Μεγάλο Σάββατο. Η σκέψη της είναι συγκεκριμένη και μάλιστα εκεί, στον Πανάγιο Τάφο, έγιναν και όλα αυτά τα γεγονότα που εμείς λέμε θαύμα. Αν όντως συμβαίνει κάτι και γίνεται κάτι ύποπτο, αυτό πρέπει να το δείξει η αστυνομία που να μπει μέσα και με συγκεκριμένο τρόπο να κάνει τον έλεγχο, όχι με συνεντεύξεις ανθρώπων που είναι βέβαια επίσημα πρόσωπα κληρικοί, αλλά δεν είναι αρμόδιοι για να τους πιστέψουμε ότι όντως είναι απάτη. Σε αυτή την περίπτωση μόνο και το Πατριαρχείο θα αναγκαστεί να πει ακριβώς ποια είναι η αλήθεια, αλλά και το Πίμνιο δεν θα έχει απόψεις από εδώ και από εκεί τι μπορεί να συμβαίνει. Βέβαια, το Πατριαρχείο πολύ καλά δεν έβαλε τη λέξη θαύμα και κακώς την είχε νωρίτερα, γιατί το θαύμα για μας, εφόσον είναι κάτι το άκτιστο, ούτε αντικειμενοποιείται, ούτε γράφεται, ούτε λέγεται. Το βλέπει ο πιστός και το βιώνει. Και επειδή αυτό κάθε χρόνο συμβαίνει, θα ήταν πολύ επικίνδυνο να έπεφτε σε μια αντικειμενοποίηση ή ειδωλοποίηση, όπως λέμε στη θεολογία. Αλλά η άποψη ότι κάτι συμβαίνει ή ανάβουμε τη μέρα αναπτύρα την καρδίλα, εφόσον υπάρχει αστυνομία εκεί, υπάρχει ο έλεγχος, δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Βέβαια το ρεπορτάζ το πρόσεξα και είδα ότι οι κληρικοί ήξεραν ότι τους γράφει κάμερα. Άρα, και το λένε, άρα δεν έκανε κάτι κακό ο δημοσιογράφος. Είπε μια άποψη και την κατέθεσε όπως την είπαν οι κληρικοί. Εγώ σας ρώτησα κάτι άλλο ωστόσο. Ναι, κρατάω αυτό που λέτε ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Κρατάω αυτό που είπατε ότι ενδεχόμενα γιατί το προχωρώ και το μεταφράζω και το πάω ένα βήμα παρακάτω, κύριε Λίλη, ότι ενδεχόμενα και το ίδιο το Πατριαρχείο από τη στιγμή που γίνονται έλεγχοι οφείλει να συνεργαστεί με την αστυνομία για να καταδειχθεί ή να ζητήσει τη συνδρομή της για να καταδειχθεί εάν είναι απάτη ή όχι. Εγώ ρώτησα όμως και κάτι άλλο. Τι συμβαίνει με το θαύμα του Αγίου Φωτός, με το Άγιο Φως? Εμείς το υποδεχόμαστε εδώ με τιμές αρχηγού κράτους και ξαφνικά καταρρύπτεται όλο αυτό το οποίο μέχρι σήμερα πιστεύαμε ή θέλαμε να πιστεύουμε. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας που ζούμε υπάρχει αυτό το κομμάτι, το Άγιο Φως, το οποίο εμείς το υποδεχόμεθα διότι ζούμε την όλη ζωή της πίστης και της Εκκλησίας. Με αυτή την προοπτική δεν είναι λάθος αυτό που γίνεται. Αν τώρα κάτι αποδεχθεί, κάτι καταρριφθεί που δεν το δεχόμαστε, εμείς πιστεύουμε ως Εκκλησία ότι δεν συμβαίνει κάποια απάτη, είναι πράγμα μέσα στη ζωή του θαύματος, πάλι δεν καταρρύπτεται όμως η όλη μας στάση και ζωή απέναντι στο θαύμα και στην Εκκλησία, γιατί άλλο πράγμα είναι για μας το θαύμα. Αυτό που λέει ο εκκλησιαστικός τρόπος ζωής και ο Χριστός. Σε περίπτωση που κάτι αποδεχθεί, όπως είπα και πριν, μόνο αν είναι πολύ αντικειμενικά αποδεδειγμένο, π.χ. όπως είναι η αστυνομία, δεν αλλάζει πάλι κάτι στη στάση μας. Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία συνεχίζει να είναι ίδια. Απλά αναθεωρούμε κάτι που είναι μια λεπτομέρεια, αυτό το Άγιο, το Άγιο Φως. Δεν είναι όμως και λεπτομέρεια αμελητέα ή μικρή λεπτομέρεια από τη μία να ακούσω ότι μπαίνει μέσα ο άνθρωπος, ο ιερωμένος και γίνεται πραγματικά μια πανδεσία θαυμάτων για να βγει το Άγιο Φως και από την άλλη να σου λέει ότι το ανάβει με ένα αναπτήρα. Εγώ θέλω να κρατήσω αυτό μόνο που είπατε πριν από λίγο, ότι ουσιαστικά είναι θέμα πίστης. Το ανάβει με αναπτήρα ή όχι είναι το αμελητέο, έτσι το μεταφράζω, γιατί η δική σου η πίστη είναι εκείνη η οποία σε πάει παρακάτω και σε σώζει. Όχι, ήθελα να πω ότι και αν ακόμα αποδεικνύει κάτι που δεν νομίζω ότι αποδεικνύεται, γιατί δεν είναι τόσο δυνατές αυτές οι μαρτυρίες, αλλά και στην περίπτωση ακόμα που συνέβαινε αυτό, για μας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό το θαύμα. Η ζωή μέσα στην Εκκλησία που δεν αντικειμενοποιείται. Αυτό με το Άγιο Φως είναι μια λεπτομέρεια. Δεν είναι κάτι, ούτε και εδράζεται η πίστη μας, ούτε είναι αυτό η πίστη μας. Η πίστη μας είναι ο Πανάγιος Τάφος, η Σταύρωση, ο Γολγοθάς. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή είναι πολύ σοβαρά θέματα, πάντοτε πρέπει να υπάρχουν ατράνταχτες
μαρτυρίες. Βέβαια το θαύμα δεν αντικειμενοποιείται, ούτε βλέπετε με μαρτυρίες αυτού του κόσμου. Αλλά και αν ακόμα κάτι συνέβαινε, μόνο στην ατράταχτη μαρτυρία, και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να γράφει τη λέξη θαύμα στα επίσημα ανακοινοθέντα κανενός πατριαρχείου, διότι αυτά είναι θέματα πέρα από τους φυσικούς νόμους και πέρα από την κοινή λογική. Μάλιστα. Δίνετε κάποιες πρώτες, αν θέλετε, σημειώσεις εσείς από τη δική σας την πλευρά, που πραγματικά μας κάνουν και λίγο παρακάτω να το πάμε και να το σκεφτούμε διαφορετικά. Κρατάω αυτά. Μπορώ να προσθέσω κάτι τελευταίο, κυρία Δουλγεράκη, να πω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ότι και πολλοί συνάδελφοί μου, ακαδημαϊκοί θεολόγοι, έχουν γράψει ότι είναι μεγάλο λάθος να έρχεται με τιμές αρχηγού κράτους κάθε χρόνο, διότι αντικειμενοποιείται και τελικά είναι εύκολο να καταντήσει ένα είδωλο. Το έχουν γράψει καθηγητές Καινής Διαθήκης. Εμέσως και οι ιεράρχες κατά καιρούς το λένε. Εμείς, και αν ακόμα αυτό συμβεί, έρθει ή δεν έρθει με τιμές αρχηγού κράτους, είναι κάτι που το κάνει αυτός ο κόσμος ως τιμή. Ποτέ όμως δεν στεκόμαστε σε αυτές τις τιμές για να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία ή κάποια σημασία στο θαύμα. Πάντοτε οι δικές μας προοπτικές είναι εντελώς διαφορετικές. Είπατε το θαύμα δεν αντικειμενοποιείται. Η Εκκλησία έχει το θαύμα στη ζωή της. Είναι θέμα πίστης. Εμείς πιστεύουμε σε αυτό το οποίο έχουμε. Εγώ τις κρατάω αυτές τις αναφορές και πάμε παρακάτω.